Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε μία συνταγή express. Θα φτιάξουμε μία χωριάτικη μακαρονάδα μόλις σε 10 λεπτά. Θα φάτε την πιο γευστική, γεμάτη σε γεύση μακαρονάδα που θα έχει ελληνικές νότες, γιατί θα βάλουμε χωριάτικο λουκάνικο, φέτα και φυσικά θα σερβίρουμε με μπόλικη ρίγανη. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα, σας υποσχέθηκα ότι σε 10 λεπτά η μακαρονάδα θα είναι έτοιμη. Οπότε πρέπει να αρχίσετε να χρονομετράτε από τώρα. Έχω μια κατσαρόλα με νερό που βράζει και μια τηγανάρα που θέλω να πάρει φωτιά πραγματικά. Λοιπόν, το μόνο πράγμα που θα χρειαστεί να βράσουμε είναι τα ζυμαρικά μας και τα φασολάκια μας. Τα υπόλοιπα υλικά μας θα τα μαγειρέψουμε στο τηγάνι. Στο τέλος θα συνθέσουμε την κατσαρόλα μαζί με το τηγάνι και θα είναι έτοιμη η μακαρονάδα. Πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα με τα φασολάκια μας. Και να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ φασολάκια πλατιά Μπαρμπαστάθης που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και είναι πηγή βιταμίνη C. Δεν χρειάζονται καθάρισμα και πλύσιμο και μαγειρεύονται εύκολα και απλά κατευθείαν από την κατάψυξη. Οπότε, μέσα κατευθείαν στην κατσαρόλα. Και τι άλλο πάει κατευθείαν μέσα στην κατσαρόλα? Τα ζυμαρικά. Με μία κατσαρόλα θα βράσουμε και τα φασολάκια μας και τα ζυμαρικά μας. Θα προσθέσουμε λίγο αλατάκι. Και όπως βλέπετε, έχω πάρει αυτά τα χοντρά τα ζυμαρικά με την τρύπα στη μέση. Αυτά που χρησιμοποιούμε στο παστίτσιο μου αρέσουν πάρα πολύ και έτσι μου δίνουν μια πιο ρουστικ αίσθηση. Τώρα, ανακατεύουμε λίγο εδώ και το τηγάνι μου δίπλα έχει πάρει φωτιά και ήρθε η ώρα να προσθέσω όλα τα υλικά που πρέπει να βάλω μέσα. Ξεκινάμε με τον κύριο λουκάνικο. Ο κύριος λουκάνικος θα πάει μέσα αφού τον κόψουμε σε ωραία κομμάτια. Όπως βλέπετε, δεν έχω βάλει καθόλου λάδι. Γιατί θέλω να δω τι λάδι θα βγάλουν τα λουκάνικα. Άμα τα λουκάνικα μου είναι λιπαρά, αρκεί το λάδι αυτό για να ψήσω όλα μου τα λαχανικά. Άμα δεν είναι λιπαρά, θα χρειαστεί να προσθέσω λίγα λιπαρά. Οπότε το βλέπουμε στο τηγάνι κατευθείαν και πάμε να συνεχίσουμε με τις πιπεριές μας. Έχω πάρει τρίχρωμες πιπεριές, κάνουμε μια χωριάτικη μακαρονάδα. Οπότε θέλουμε να μας θυμίζει λίγο σπετζοφάι. Έχω κόκκινη, πορτοκαλί και πράσινη. Εδώ. Και αυτό που θέλω να κάνετε είναι να κόψετε μεγάλα κομμάτια τις πιπεριές. Δεν χρειάζεται να τις κόψετε ζουγιέν. Και μόλις κόψετε τις πιπεριές, πάνε μέσα μαζί με τα λουκάνικα. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε πόσο υπέροχο χρώμα αρχίζουν να παίρνουν όλα τα υλικά μέσα στο τηγάνι. Λοιπόν, κρεμμυδάκι, ζουγιέν. Πάει και αυτό μέσα. Το τάρετε μαζί με τα υπόλοιπα υλικά. Και τώρα καταλαβαίνετε ότι το όλο πράγμα έχει αρχίσει να γίνεται ένας μικρός χαμός. Γιατί βάλαμε πιπεριές, κρεμμύδι και χωριάτικα λουκάνικα σε ένα τηγάνι. Ξέρουμε ότι όλο το αποτέλεσμα θα είναι πάρα πολύ γευστικό. Ήρθε η ώρα για το σκόρδο. Πάει και αυτό μέσα. Και ανακατεύουμε καλά όλα τα υλικά μεταξύ τους. Σουτάρουμε για 3-4 λεπτάκια μέχρι να καραμελώσει το κρεμμύδι, να ψηθούν λίγο οι πιπεριές και φυσικά να ψηθεί και το λουκάνικο. Σε 3-4 λεπτάκια θα προχωρήσουμε τη συνταγή μας και στα 7 λεπτάκια περίπου θα ρίξουμε μέσα τα ζυμαρικά μαζί με τα φασολάκια που θα έχουν βράσει. Και τα λαχανικά μου με το λουκάνικο είναι έτοιμα. Θα ρίξω μέσα τον πελτέ ντομάτας με την ντομάτα. Ντοματίνια πάνε μέσα. Το πελτέ ντομάτας πάει και αυτός μέσα. Ανακατεύω. Και όπως βλέπετε το τηγάνι μου φαίνεται σαν να έχει αρπάξει από κάτω. Αλλά είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Θέλουμε τα λουκάνικα μαζί με τις πιπεριές να βγάλουν αυτή τη ζάχαρη που έχουν, που μας αρέσει. Και ήρθε η ώρα να σβήσουμε το τηγανάκι μας με τι? Με λίγο κρασάκι. Και αυτός είναι και ο λόγος του σβησίματος. Το σβήσιμο με το κρασί θα πάρει όλα αυτά που μείνανε γύρω-γύρω στο τηγάνι και θα τα κάνει μια υπέροχη σάλτσα. Και μόλις γίνει αυτή η σάλτσα, θα προσθέσω μια κουταλιά του γλυκού γεμάτη ζάχαρη και δύο κουτάλες νερό από αυτό που βράζουμε τα ζυμαρικά. Μία, δύο. Γεμάτες, κοιτάξτε εδώ, γιατί θέλω να δημιουργήσω μια υπέροχη σάλτσα. Τώρα, σουρώνω τα ζυμαρικά μου μαζί με τα φασολάκια. Εδώ. Και όπως είναι, καυτά, ρίχνω φασολάκια και ζυμαρικά μέσα στο τηγάνι. Κοιτάξτε εδώ. Και ήρθε η ώρα για τις τελικές πινελιές. Έχω λίγο φέτα και λίγη ρίγανη. Δεν θα λυπηθώ τη ρίγανη. Θα ρίξω αρκετή και δεν θα λυπηθώ τη φέτα. Θα σπάσω μέσα αρκετή. Ήρθε η ώρα για το τελικό ανακάτεμα. Αφού σβήσουμε τη φωτιά, ανακατεύουμε καλά.
Τέλεια. Και άμα δεν μπορείτε να ανακατέψετε έτσι, ανακατέψτε με μια ξύλινη κουτάλα. Κοιτάξτε εδώ. Έχει λιώσει και η φέτα, τη βλέπετε. Ντομάτα, φέτα, ντοματίνια, πιπεριές, φασολάκια, χωριάτικα, λουκάνικα. Είναι μια γεύση που δεν μπορεί να αντισταθεί, νομίζω, κανείς. Και έχει λιώσει η φέτα, τη βλέπετε. Έγινε καταπληκτική, έχει γίνει σαν σάλτσα μέσα στα μακαρόνια. Και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Εντάξει, κάνουμε μια χωριάτικη μακαρονάδα. Δεν περιμένετε να σερβίρω γκουρμέ. Έχω μια ωραία πιατέλα. Θα αδειάσω όλη τη μακαρονάδα μου μέσα. Έχει γίνει η απόλυτη σάλτσα με τη φέτα, το νεράκι που βράσαμε τα ζυμαρικά μας μαζί με τα φασολάκια. Και στο τέλος θα ρίξουμε μόνο λίγη φρέσκια ρίγανη από πάνω και βουάλα. Αυτό είναι. Η απόλυτη μακαρονάδα σε πόση ώρα, Λάκη? Σε 10 λεπτά. Και ήρθε η ώρα της μεγάλης δοκιμής. Νομίζω ότι είναι λίγο εγωιστικό να φάω όλη αυτή τη μακαρονάδα μόνος μου. Ωραία, λοιπόν, ξεκινάω. Okay, okay. Τώρα τι θέλετε να σας πω, να σας περιγράψω. Φέτα, λουκάνικα, ρίγανη, πιπεριές. Θυμίζει πάρα πολύ στο Spread of Five, αλλά στη μακαρονάδα, με μπόλικη φέτα. Τα φασολάκια έτσι ανεβάζουν πολύ το φαγητό μας μαζί με τα λαχανικά. Γιατί χρειαζόμαστε να πάρουμε φυτικές ίνες και βιταμίνες, οπωσδήποτε. Πρωτεΐνη έχει το φαγητό μας από τα λουκάνικα, έχει και από τα ζυμαρικά μας, έχει και καλό υδατάνθρακα από τα ζυμαρικά. Όπως είδατε, λάδι δεν βάλαμε καθόλου. Ό,τι λάδι έχουμε πάρει από το φαγητό, το έχουμε πάρει από τα λουκάνικα. Οπότε θεωρώ ότι το κράτησα σε καλά επίπεδα και χωριάτικη μακαρονάδα την κάναμε όσο πιο υγιεινή γίνεται. Λοιπόν, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας, μην ξεχάσετε να κάνετε comments κάτω από το βίντεο, μην ξεχάσετε να μας αγαπάτε, μην ξεχάσετε να κάνετε thumbs up στο βίντεο, να μοιραστείτε τη συνταγή με τους φίλους σας και φιλάκια και ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!